Τη μάχη τη με προοπτική την είσοδο στο δεύτερο γύρο των εκλογών και την κατάκτηση τη Δημοτική Αρχή δίνει η Δημοκρατική Συνεργασία Νότου με επικεφαλή τον Νίκο Γκούση. Οι περιοδίε και οι επαφέ του συνδυασμού με του πολίτε τη Νότια Κέρκυρα συνεχίζονται και σε αυτέ η δημοσία ενημερώνει για το πρόγραμμά τη. Τα κοινά λέει είναι υπόθεση των πολλών. Ακριβώ με αυτό το πνεύμα, όλοι εμεί, υποψήφοι και υποστηρικτέ τη Δημοσύν, συνεργαζόμαστε με αλληλοεκτίμηση και προχωράμε. Προχωράμε έχοντα συνεκτικό στοιχείο τι κοινέ αρχέ, κοινέ αξίε, κοινό όραμα κοινό στόχο. Όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια κάναμε αυτό που προβλέπει ο ρόλο τη αντιπολίτευση. Προτάσει και θέσει επί των θεμάτων που έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτικό έλεγχο για παραλήψει και προβλήματα που διαπιστώναμε ή που μα μετέφεραν οι δημότε. Προτάσει δικέ μα που εκφυλιζόντουσαν σε ανούσιε συζητήσει χωρί αποφάσει χάρη στο αντιδημοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εκμεταλλεύτηκε και ο κύριο Λέση έλεγχο νομιμότητα για τον οποίο δαιμονοποιηθήκαμε γιατί είμαστε ενάντια στην ανεξέλεκτη λειτουργία, στην έλλειψη ενημέρωση, στι απευθεία αναθέσει, στα προκλητικά ρουσφέτια. Δίπλα μα, στην αντιπολίτευση, ατυχώ είχαμε δύο παρατάξει που κατά περίπτωση λειτουργούσαν ω συμπολίτευση, άλλοτε απροσχημάτιστα και άλλοτε επιτίδια. Εμεί σταθήκαμε απέναντι στη φαυλότητα και την οτροπία του πιάτσικου από όπου και αν προερχόταν, παρόλο που δεν βρήκαμε πολλού συνοδοιπόρου. Μα έμεινε όμω και ένα σημαντικό όφελο: η εμπειρία και η γνώση για τη λειτουργία και τη διοίκηση του Δήμου. Η Δημοσύν, με επικεφαλή τον Νίκο Γκούση, παρουσίασε του βασικού άξονε, του στόχου και το όραμά τη. Όσον αφορά στη διοίκηση του Δήμου, αλλαγή του δημαρχοκεντρικού μοντέλου, Αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων τη καθημερινότητα αποκεντρωμένα. Ανασυγκρότηση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με επαρκή στελέχωση και εξειδικευμένο προσωπικό. Δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με ουσιαστικό διάλογο και λογοδοσία για διάφανη αλλά και δίκαιη διαχείριση των πόρων. Ενίσχυση των κέντρων εξυπηρέτηση πολιτών όσον αφορά στην κοινωνική πολιτική και την υγεία, αναβάθμιση και στήριξη των υπαρχουσών κοινωνικών δομών και δημιουργία νέων, δημιουργία δομών αλληλεγγύης για τη στήριξη φτωχών συμπολιτών. Σε σχέση με τον πολιτισμό και το περιβάλλον, ανάδειξη τη τοπική κληρονομιά σε συνεργασία με πολιτιστικού συλλόγου ή και με ντόπιου μελετητέ σχετικών θεμάτων, στήριξη δράσεων και οικονομική ενίσχυση των συλλόγων από τον προπολογισμό του Δήμου, ανάδειξη και προστασία τη δημοτική περιουσία και του φυσικού περιβάλλοντο, δημιουργία περιπατητικών διαδρομών που καταδεικνύουν ιστορικού χώρου, μνημεία και περιοχέ περιβαλλοντική ομορφιά. Στον τομέα του αθλητισμού και τη παιδεία, υλοποίηση των ενταγμένων αθλητικών έργων, ένταξη νέων, συντήρηση και βελτίωση αθλητικών υποδομών, οικονομική στήριξη αθλητικών σωματείων, ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών μονάδων, ίδρυση επαγγελματικού λυκείου, κατασκευή νέου σύγχρονου γυμνασίου στη Λευκήμη. Σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, υλοποίηση των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείριση Απορριμμάτων και του Τοπικού Σχεδίου, Διαλογή στην πηγή και Δημιουργία ΣΜΑ, Ανακύκλωση, πράσινε γωνιέ, πράσινα σημεία. Σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό, πολλοδομικό χωροταξικό σχέδιο Λευκήμη με στόχο την αστική μορφή του οικισμού. Ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών του Δήμου με τα πολλοδομικά χωροταξικά σχέδια των οικισμών Αϊ Μαθιά, Αργυράδων και Χλωμού. Προώθηση των ΣΧΟΑΠ. Πολλοδομήσει των τουριστικών οικισμών Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Αλικών Λευκήμη. Έλεγχο και προώθηση τη πράξη εφαρμογή πολλοδομικού σχεδίου του Κάβου. Η Δημοσύνη καταθέτει προτάσει που αφορούν στι τεχνικέ υποδομέ με το έργο έδρευση Νότου, δίκτυα αποχέτευση, παράκαμψη αργυράδων, λιμάνι Λευκήμη, σύσταση δημοτικού λιμενικού γραφείου, ολοκλήρωση στάσιμων έργων, διεκδίκηση κονδυλίων, παρεμβάσει εξοραϊσμού και ανάδειξη τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και όσον αφορά τέλο το επιχειρήν και στον τουρισμό, περιοχέ τουριστική ένταση ενίσχυση με υποδομέ, επαρκή παροχή υπηρεσιών, ορθολογική λειτουργία με στόχο τη δημιουργία υγιού θετικού κλίματο για τη στήριξη τη επιχειρηματικότητα και τη απασχόληση. Σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών, δημιουργία ειδικού γραφείου για την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα με στόχο την αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Όσον αφορά στη Λιμνοθάλασσα Κορυσίων, νέο πλάνο αξιοποίηση με συμμετοχή του Δήμου στη διοίκησή τη μέσα από ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Καθώ και ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τη περιοχή.